Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάμε και σήμερα αυτό το κύκλο των μαθημάτων που μας δίνει τόση χαρά κάθε Τετάρτη. Σήμερα, όπως συγκεκριμένη μιλήτρια, είναι κυρίου Μαϊλάνη Σοφία. Είναι μιλήτρια Α στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και θα μας μιλήσει ουσιαστικά για την αξία της αξονικής τομογραφίας στην οπτική κλινική. Η ερώτηση είναι πότε, πώς και γιατί. Εγώ θα παρακαλέσω να δώσει λίγο έμφαση στο πότε, γιατί σε μια καθημερινή βάση στα επίγοντα στο νοσοκομείο μας έχουμε και τόσους χειρουργούς, οι οποίοι χάρη την ασφαλεία συχνά πυκνά έχουμε αξονικές τομογραφίες κυρίως και θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στους συναδέλφους μας στον αρχαιολόγο το πότε δεχόμαστε να προχωρήσουμε σε αυτή την εξέταση και πότε ορθώνουμε τη γνώμη μας έτσι όπως πρέπει. Κύριε Παϊάννη, θα το δωρήσω και σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα, το οποίο θέμα θεωρώ ότι είναι ένα καθημερινό θέμα. Όχι καθημερινό. Θα πρέπει να πούμε ότι τα μεγάλα νοσοκομεία το αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον μια φορά στις 4 μέρες, δηλαδή στην περίοδο που ερχόμαστε και κάνουμε τις εφημερίες. Αυτά είναι τα δεδομένα από την πρόσφατη εφημερία. Δεν παρακαλώ, θα το πάρω τον Ποντίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα δεδομένα από την πρόσφατη εφημερία, την εφημερία του Σαββάτου, στην κατατία και της οποίας έγιναν 19 αξονικές εγκεφάλου και αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, 17 ανωκάτου κοιλίας, 3 αξονικές μυοσκελετικές, 3 ολοσωματικές και 4 αξονικές θώρακους. Θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι παρά το γεγονός ότι ήταν ένα τριήμερο και στην αρχή πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, τελικά λόγω καλού καιρού προφανώς έφυγε πάρα πολλοί κόσμος και τελικά η κίνηση δεν ήταν τόσο μεγάλη. Δεν είναι λοιπόν ενδεικτικά, ήταν λίγο άδεια η Θεσσαλονίκη. Αλλά βλέπουμε ότι οι αξονικές ανωκάτω κοιλίας καταλαμβάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των αξονικών οι οποίες διενεργούνται κατά τη διάρκεια μιας εφημερίας. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται πάντοτε είναι πότε είναι απαραίτητη η αξονική κοιλία στα επίγοντα. Γιατί ακριβώς όπως είπε και ο κ. Χρυσογονίδης, η χειρουργία έρχονται από πάνω μας και συνέχεια ζητάμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε πότε πρέπει να αναζητηθεί, πώς πρέπει να ζητηθεί και γιατί πρέπει να ζητηθεί. Ας δούμε λοιπόν πότε είναι απαραίτητη η αξονική τομογραφία κοιλία στα επίγοντα. Μπορούμε να χωρίσουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, την τραυματική αξονική τομογραφία ανωκάτω κοιλίας και την μη τραυματική. Η τραυματική κανονικά θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο φάσεις, και αρτηριακή και επιλέα φάση. Θα πρέπει να γίνεται πάντοτε όταν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα στο φάστη πέριχο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο υπέριχος είναι η πρώτη προσέγγιση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνεται πάντα αξονική τομογραφία όταν έχουμε μακροσκοπική αιματουρία. Επιπλέον, περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να οδηγηθεί κατευθείαν ο τραυματίας χωρίς να γίνει φάστ. Στην αξονική τομογραφία, στον αξονικό τομογράφο, είναι όταν η συστολική πίεση είναι κάτω από 90, χωρίς να έχουμε σοβαρές αιμοδυναμικές αστάθειες, όταν έχουμε έτσι κι αλλιώς μια κάκωση στον θώρακα, όταν ο αιματοκρίτης είναι κάτω από 30, όταν ο ίδιος ο εξεταζόμενος, ο ίδιος ασθενής, παραπονείται ότι υπάρχει ένα κοιλιακό άλβος, και επιπλέον όταν εμείς βλέπουμε εξωτερικά σημεία, όπως είναι τα αιματώματα ή το seatbelt sign, μετά από μια σφοδρή πρόσκουψη με αυτοκίνητο ενώ φοράει ο ίδιος ζώνη. Επιπλέον κατάγματα τα οποία αφορούν είτε το μοιραίο είτε τη λεκάνη θα πρέπει να οδηγούνται κατευθείαν σε αξονική τομογραφία. Ας έρθουμε όμως να δούμε πέρα από τις τραυματικές περιπτώσεις και τις μη τραυματικές περιπτώσεις. Ένα ποσοστό 5 με 10% των επιγόντων περιστατικών είναι περιστατικά οξίας κοιλίας. Όταν λέμε οξία κοιλία, μιλάμε για έναν ευνίδιο μη τραυματικό πόνο στην κοιλιά. Η διάγνωση της οξίας κοιλίας απαιτεί ετοιμότητα. Και απαιτεί ετοιμότητα και συνδυασμό. Συνδυασμό της κλινικής εικόνας, του εργαστηριακού ελέγχου και του απεικονιστικού ελέγχου. Μεμονωμένα δεν μπορεί να σταθεί διάγνωση. Θα πρέπει να είναι συνδυασμός και των τριών αυτών στοιχείων. Και αυτό γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά έναν βαρύ πάσχον, αλλά επιπλέον θα αποφύγουμε και την υπερδιάγνωση. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να οδηγηθεί σε χειρουργείο ένας ασθενής ο οποίος δεν χρειάζεται να μπει σε χειρουργείο. Στην μη τραυματική λοιπόν οξία κοιλία, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, χωρίσαμε την κοιλία σε 9 τμήματα. Δεξιό υποχόνδριο, δεξιό λαγωνιοβόθρο, αριστερό υποχόνδριο, αριστερό λαγωνιοβόθρο. Εντόπιση περιομφαλικά, περιομφαλικό άλβος, πυελικό άλβος, διάχυτο κοιλιακό άλβος. Και με βάση αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, με βάση δηλαδή την εντόπιση του πόνου, τις βασικές διαγνώσεις.
Δηλαδή, όταν έρχεται ο χειρούργος και μας λέει «έχω ένα άλγος δεξιού υποχονδρίου», το πρώτο το οποίο σκέφτεται και ο ίδιος, αλλά και εμείς, είναι η οξυκολοκυστήτιδα. Αντίθετα, σε δεξιό λαγό νευόθρος κολυκοειδίτιδα. Το αριστερό υποχόνδριο είναι λιγότερο συχνό και αφορά έλκους και σπληνικά έμφρακτα, ενώ ο αριστερός λαγόνιος βόθρος αφορά κυρίως σε κολπωματίδη. Πώς προσεγγίζουμε λοιπόν, γιατί δεν θα φτάσουμε κατευθείαν στην αξονική τομογραφία έτσι κι αλλιώς. Η πρώτη προσέγγιση θα πρέπει να γίνει με απλή ακτινογραφία και θα πρέπει να γίνει με απλή ακτινογραφία για να αποκλείσουμε διαγνώσεις όπως η διάτρηση, ο παραλυτικός ηλαίος, η συστροφή του σιγμοειδούς, αλλά και να δούμε περιστατικά όπως είναι λιθιάσεις πνευμοπεριτόνεων. Επομένως, εάν τα κοιτάξουμε λιγάκι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αρχικά θέλουμε να δούμε αν υπάρχει μια παθολογία από το έντερο, από το στομάχι, το λεπτό και το παχύέντερο. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τις οποίες η οξία κοιλία αφορά συμπαγή όργανα, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε υπερκυτομογράφημα και αν δεν μας φτάσει αυτό, αξονική τομογραφία. Ο υπέρυφος της κοιλίας έχει το πλεονέκτημα ότι έχουμε μια άμεση επαφή με τον εξεταζόμενο. Οπότε μπορούμε εκείνη τη στιγμή να πάρουμε και ένα μικρό ιστορικό, να έχουμε και μια ακόμα κλινική, να δούμε την κλινική του εικόνα. Και βέβαια δεν έχουμε ακτινοβολία, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο σημείο για τον υπέρυφο. Δυστυχώς όμως, όσο και να το λέμε και να λέμε ότι είναι μια εύκολη διαδικασία, δεν είναι πάντοτε μια εύκολη διαδικασία. Μπορεί να μην είναι εύκολη διαδικασία λόγω σωματοδομής, λόγω αδυναμίας συνεργασίας, επειδή ο ασθενής που έχουμε είναι ένας ασθενής ο οποίος πονάει. Επομένως, δεν αντέχει και πάρα πολύ. Ακόμη και αεροπλήθεια εντέρου, όταν έχουμε μια φλεγμονώδη διεργασία μέσα στην κοιλιακή χώρα, γενικά οι εντερικές έλκες είναι παρετικές. Οπότε, πολύ συχνά βλέπουμε ένα έντερο το οποίο είναι αεροπληθές. Και επομένως, δεν μπορεί να μας δώσει την ακριβή διάγνωση. Η πρώτη προσέγγιση πάντοτε θα πρέπει να γίνεται με υπέρυχο όταν έχουμε άλγος δεξιού υποχονδρίου, άλγος δεξιού λαγωνίου βόθρου και άλγος κάτω κοιλίας. Η μοναδική προσέγγιση με υπέρυχο θα πρέπει να γίνεται σε γυναίκες οι οποίες είναι σε κοίηση και σε παιδιά. Σε περιπτώσεις παιδιών που τελικά το υπερυποτομογράφημα δεν μας δίνει διάγνωση, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε με τους παιδιάτρους ή με τους παιδοχειρούργους τον περαιτέρω έλεγχο και πώς θα πρέπει να διαμορφώσουν. Και ερχόμαστε λοιπόν να δούμε άλγους δεξιού υποχονδρίου. Πρώτη διάγνωση οξυκολοκυστήτιδα. Πρώτη προσέγγιση με τον υπέρυφο. Όλα είναι πάρα πολύ εύκολα λογικά, γιατί συνήθως θα δούμε λίθους, θα δούμε λάσπη, θα δούμε το τείχομα της κύστης που απεικονίζεται η δυματώδες με συνοδόρη βάση του περιχολοκυστικού λίμπους. Αλλά με την αξονική τομογραφία αυτά μπορούν να αναδειχτούν καλύτερα, γιατί υπάρχει καλύτερη ανάλυση στον χώρο. Δεν θα σταθούμε όμως εδώ. Θα συνεχίσουμε σε αξονική τομογραφία, όχι μόνο για να έχουμε μια καλύτερη απεικόνηση, για να αποκλείσουμε όμως πιο βαριές περιπτώσεις. Περίπτωση συνύπαρξης ασκήτη, περίπτωση συνύπαρξης παγκρεατίτιδας ή πατήτιδας. Και βέβαια τις βαριές επιπλοκές της οξείας χολοκυστήτιδας, κυρίως τη γανγρενώδη χολοκυστήτιδα, η οποία θα πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στο χειρουργείο. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια τυπική, θα λέγαμε, χολιδόχο κύστη, η οποία φλεγμένη, με τον εμπλουτισμό στο τοίχο, με την περιχολοκυστική αντίδραση. Λίθους δεν μπορούμε να δούμε. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορούσαμε να δούμε στον υπέρυχο και μπορέσαμε να το εντοπίσουμε στην αξονική τομογραφία, ήταν το γεγονός ότι η φλεγμονώδη σε αυτή τη διεργασία είχε επεκταθεί και στο παρακείμενο υπατικό παρένχυμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγηθήκαμε σε αξονική τομογραφία γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα στη διαφοροδιάγνωση με τον υπέρυχο. Βλέπαμε twinkling artifact, βλέπαμε μια φλεγμένη σαχολιδόχο κύστη. Δεν μπορούσαμε όμως με σιγουριά να πούμε αν πρόκειται για αέρα. Μέχρι να οδηγηθεί αυτός ο ασθενής στον αξονικό τομογράφο και έγινε και λάθος πρωτόκολλο, όπως θα πούμε στη συνέχεια, πλέον υπήρχε αρκετός αέρας μέσα στη χολιδόχο κύστη, η οποία ούτως ή άλλως φλεγμένη. Επρόκειτο για μια γανγκρενώδη χολιδόχο κύστη και ο ασθενής οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο. Ένα μεγάλο θέμα, αφού έχουμε φτάσει στη χολοκυστήτιδα, τίθεται με την παγκρεατίτιδα και κατά πόσο η αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη στα πρώτα στάδια της παγκρεατίτιδας. Η αξονική τομογραφία σίγουρα θα αναγνωρίσει πιο εύκολα τη λίπανση του περιπαγκρεατικού λίπους, στο ίδρυμα του οργάνου και κυρίως τις επιπλοκές. Αυτές τις οποίες θα αναγνωρίσουν οι πιο βαριές μορφές της οξείας παγκρεατίτιδας και μάλιστα την ταξινόμησή τους, βάσει των οποίων θα γίνει και η θεραπεία και ο επανέλαγος. Σε πολλές περιπτώσεις συζητάμε και λέμε ότι μην γίνει κατευθείαν αξονική τομογραφία. Μην γίνει κατευθείαν γιατί η κλινική εικόνα μαζί με τον εργαστηριακό έλεγχο μπορούν να οδηγήσουν στην διάγνωση.
Επειδή όμως δεν ξέρουμε και μάλιστα έχουμε τη συζήτηση μετά από 5 μέρες, μετά από μια εβδομάδα, επειδή όμως δεν γνωρίζουμε πόσος χρόνος έχει κυλήσει, όταν ο κλινικός γιατρός μας καθοδηγεί και μας λέει ότι εγώ φοβάμαι ότι είναι μια ξεχασμένη, μια παραμελημένη οξία παγκρεατίτιδα και θέλω να τη δω καλύτερα για να δω πιθανές επιπλοκές, τότε οφείλουμε να το κάνουμε. Το άλκος του αριστερού υποχονδρίου αφορά κυρίως παθολογίες πυρηνός και στομάχου. Η διάτρηση του στομάχου αναδεικνύεται με την αξονική τομογραφία μέσω του αέρα. Ο υπέρηχος δεν έχει να βοηθήσει σε τίποτα. Η απλή εκτινογραφία έχει με να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να μας δείξει ακριβώς που έχουμε διάτρηση, από που χάνει αέρα δηλαδή. Στην δε παθολογία του σπληνός, η διακριτική ικανότητα και η ευαισθησία, η ειδικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη στον αξονικό τομογράφο. Και ερχόμαστε τώρα στο άλγος δεξιού λεγονίου βόθου. Τα περισσότερα περιστατικά τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πιθανές σκολικοειδίτιδες. Χρόνια τώρα λέμε, όσοι ασχολούμαστε με την κοιλία και όσοι δουλεύουμε σε νοσοκομεία τα οποία έχουν επίγοντα τμήματα, τμήματα επίγοντων περιστατικών, ότι τη σκολικοειδή, η οποία φλεγμένη, μπορούμε να τη δούμε πάρα πολύ εύκολα με έναν υπέρηχο, μετρώντας τη διάμετρο της σκολικοειδούς απόφυσης, βλέποντας τη ρήπανση του περιξίλετους, ίσως δούμε λιθίαση, θα δούμε βέβαια την αυξημένη αγγείωση. Όπως είπαμε, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις που η διάγνωση δεν είναι ακριβής από τον υπέρηχο, πρέπει να οδηγηθούμε σε αξονική τομογραφία. Η αλήθεια είναι ότι η αξονική τομογραφία ελάττωσε το ποσοστό των αρνητικών σκολικοειδεκτομών, δηλαδή ψευδώς θετική διάγνωση, από 26 ως 6 με 10%, χωρίς να αυξήσει τη διάκριση της σκολικοειδούς λόγω καθυστερημένης διάγνωσης. Δηλαδή δεν καθυστερήσαμε τόσο πολύ λόγω αξονικής ώστε να φτάσουμε σε διάτρηση της σκολικοειδούς. Σε αυτή την περίπτωση ήταν λίγο δύσκολο να δούμε τη φλεγμένουσα σκολικοειδή απόφυση, γιατί είχε μια λίγο έκεντρη πορεία, πήγαινε κεντρικά προς τη μέση γραμμή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις τις οποίες ο χειρούργος πριν μπει χειρουργείο, επειδή υποψιάζεται βάσει των εργαστηριακών αλλά και των κλινικών ευρημάτων ότι έχει κάτι παραπάνω από μια φλεγμένουσα σκολικοειδή, οδηγούμαστε σε αξονική τομογραφία, μπορεί να δούμε εικόνα πλαστρών, δηλαδή διάτρηση, επέκταση της φλεγμονώδους διεργασίας της παρακείμενης έλκης. Οπότε εκεί θα πρέπει να λύσουμε απορίες και ερωτήματα όπως μέχρι πού εκτείνεται, ποιες έλκες αφορά, υπάρχει νέκρωση και μόνο η αξονική τομογραφία μπορεί να μας βοηθήσει. Σε ό,τι αφορά το άλγος της κάτω κοιλίας και αν είναι απαραίτητη αξονική τομογραφία, θα πρέπει να πούμε ότι η πρώτη προσέγγιση και η βασική προσέγγιση είναι ο υπέρηχος. Κυρίως έχουμε εξαρτηματίτιδες και συστροφή, αλλά αυτά μπορούν να μιμηθούν σκολικοειδίτιδα και κολπωματίτιδα. Ένας όμως σωστός υπέρηχος θα μπορέσει να μας δείξει ένα εξάρτημα το οποίο είτε έχει συστραφεί είτε φλεγμένη. Εάν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω έλεγχο, θα πρέπει να οδηγηθούμε όχι σε αξονικό τομογράφο, σε μαγνητικό τομογράφο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία αυτή η δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά το άλγος του αριστερού λεγονίου βόθου, εδώ μιλάμε για τις γνωστές κολπωματίτιδες. Έχει σημασία να γίνει αξονική τομογραφία και έχει σημασία να γίνει αξονική τομογραφία γιατί ανάλογα με το σε τι βαθμό είμαστε κατά Χίντσι, καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί. Έτσι, για παράδειγμα, σε αυτό το περιστατικό είχαμε εκολπώματα, άλκος όχι μόνο αριστερού λαγωνίου, επεκτηνόταν και προς την πίελο. Υπήρχε γνωστή εκολπωμάτωση. Κάναμε αξονική τομογραφία, είδαμε ότι υπήρχε μια έντονη ρήπανση στον περιξιλπόδιστο, δεν υπήρχαν ελεύθερες φυσαλίδες αέρα, οπότε αντιμετωπίστηκε με απλή αντιβίωση. Επίσης, η αξονική τομογραφία είναι καλύτερη σε γενικευμένο άλγος, όταν δηλαδή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε μια πρώτη αιτία, οπότε πάμε κάπως στα τυφλά, και σε διαγνωστική προσέγγιση, σε αμφίβολες περιπτώσεις κοιλιακού άλγους. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πώς, γιατί έχουμε να ασχοληθούμε και με αρκετά όργανα και με διαφορετικά αίτια του πόνου. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά διαφορετικό πρωτόκολλο ανάλογα με το τι υποψιαζόμαστε. Κάπως έτσι θα πρέπει να το σκεφτούμε. Ερωτήματα τα οποία πάντοτε προκύπτουν είναι: θα χορηγηθεί ενδοφλέβιο σκιαστικό, σκιαγραφικό, θα χορηγηθεί δια του στόματος διάλειμμα γαστρογραφήνης. Όταν έχουμε ένα τραυματισμό, μια τραυματική δηλαδή κοιλία,
είτε από τροχαίου, είτε από πτώση, είτε από τραυματισμό μενίσχων όργανο, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος είναι σε βαριά κατάσταση. Το ενδοβλέπιο σκιαγραφικό κρίνεται απαραίτητο γιατί αυξάνει τη διακριτική ικανότητα και την ανάδειξη των ρήξεων των συμπαγών οργάνων. Στο ερώτημα αν θα πρέπει να δοθεί περός διάλειμμα, φυσικά δεν υπάρχει χρόνος και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει δυνατότητα. Περίπτωση στην οποία έχουμε περισπληνική συλλογή, περισπληνική αιμορραγία, είχαμε κατάγματα στην οσφική και την θωρακική μοίρα, στους σπονδύλους. Τα πρωτόκολλα τα οποία αφορούν τις τραυματικές αξονικές κοιλίες αναφέρουν ότι, και μάλιστα είναι του 2020, ότι σε περίπτωση που κάνουμε αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό, είναι καλύτερα να μην κάνουμε αξονική τομογραφία. Επίσης, σε περίπτωση που υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει ενεργός αιμορραγία, είναι προτιμότερο να κάνουμε δύο διαφορετικές φάσεις μετά την έγχυση του σκιαγραφικού. Επίσης, όταν έχουμε κατάγματα και κακώσεις στις λεκάνες, οπότε μας ενδιαφέρει η ουρογραφική φάση για να δούμε γεμάτη την ουροδόχο κύστη, ναι, μεν μας ενδιαφέρει η ουρογραφική, αλλά δεν θα πρέπει να καθυστερήσει τόσο, ώστε να καθυστερήσουμε το χειρουργείο. Εάν δεν είναι σαφή τα ευρήματα, τότε είναι προτιμότερο να κάνουμε ένα γρήγορο καθετηριασμό και να χορηγήσουμε από τον καθετήρα προς την ουροδόχο κύστη σκιαγραφικό, περός σκιαγραφικό κανονικά, δηλαδή γαστρογραφήνη, για να δούμε αν έχουμε ρήξη ουροδόχου κύστη. Αυτό ό,τι αφορά τους τραυματισμούς. Ας έρθουμε να δούμε τι γίνεται τώρα για το πρωτόκολλο για κοιλιακό άγχος, για την οξία κοιλία. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μία μόνο φάση, πηλαία φάση, δηλαδή 65 με 70 σεκόντ μετά την χορήγηση του σκιαγραφικού μέσου. Εδώ το ερώτημα αποτίθεται είναι θα δώσουμε περό σκιαγραφικό. Δεν θα δώσουμε ούτε στον ηλαιό. Αν σκεφτούμε λογικά, δίνοντας περό σκιαγραφικό σε έναν ηλαιό, γιατί έχουμε δει μια απόφραξη από την απλή ακτινογραφία, θα μπορέσουμε να δούμε ακριβώς το σημείο στο οποίο υπάρχει απόφραξη. Εάν όμως έχουμε πλήρη απόφραξη, το υπερκείμενο κατά κάποιο τρόπο έντερο θα γεμίσει με σκιαγραφικό μέσο. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι έμετη, όπως επίσης και πιθανότητα εισροφήσεων. Επιπλέον, όταν ψάχνουμε για ισχυμίες, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το τείχωμα του εντέρου και όχι τον αυλό του εντέρου. Άρα, τι πρωτόκολλο θα ακολουθήσουμε σε περίπτωση ηλαιού? Αυτό εξαρτάται από τα ερωτήματα τα οποία έχουμε. Γιατί μας ενδιαφέρει περισσότερο να αναδείξουμε ισχυμικές έλκες και να αναδείξουμε τα κεντρικά αρτηριακά στελέχη και τα φλεβικά στελέχη. Και βέβαια, το σημείο μετάπτωσης θα το αναδείξουμε έτσι κι αλλιώς. Όπως επίσης και την ανάδειξη του αιτίου απόφραξης, ανεξαρτήτως αν θα πάρει δηλαδή περό σκιαγραφικό. Γενικά, στον ηλαιό, ο ηλαιός είναι αποτέλεσμα είτε απόφραξης είτε παράλυσης. Γι' αυτό το λόγο, πριν οδηγηθούμε στην αξονική τομογραφία, είναι απαραίτητο πάντα να ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται με την ακτινογραφία. Δηλαδή, υπάρχει διάταση στο λεπτό, υπάρχει στο παχύ, υπάρχει και στα δύο. Σε περίπτωση που συνυπάρχουν και φυσιολογικές εντερικές έλκες, καταλαβαίνουμε κατευθείαν ότι υπάρχει κάποιο αποφρακτικό αίτιο. Και βέβαια, το πιο συνηθισμένο αποφρακτικό αίτιο είναι η παρουσία των συμφύσεων. Ο ηλαιός σε ένα ποσοστό 12 με 16% αποτελεί αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο. Και είναι εξαιρετικό μεγάλο το εύρος, 2 έως 25% όταν συνυπάρχει ισχυμία εντέρου, είναι το εύρος της θνησιμότητας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό να αναδείξουμε το τείχωμα το οποίο πιθανά ισχυμεί παρά τον αυλό και ακριβώς το σημείο στο οποίο έχουμε τη σύμφυση στις περισσότερες περιπτώσεις. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να οδηγηθούμε σε αξονική τομογραφία χωρίς να χορηγηθεί περό σκιαγραφικό πριν από αυτή. Αφενός γιατί χάνεται χρόνος, αφετέρου γιατί χάνουμε τον εμπλουτισμό του τυχώματος του εντέρου. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί, έχει δοθεί η λύση να το χορηγείται γαστρογραφήνη θεραπευτικά. Αυτό είναι μία λύση εφόσον υπάρχουν συμφύσεις, αλλά θέλει μια πολύ δική διαδικασία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ελέγξουμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν ισχυμεί το τείχωμα. Γιατί αν ισχυμεί το τείχωμα και εμείς προσπαθούμε να λύσουμε μια σύμφυση ή να
κατά κάποιο τρόπο να μειώσουμε τη διάταση για να μπορέσει να έχει περισσότερο χώρο, χάνουμε χρόνο, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, η θεραπευτική δράση της γαστρογραφίνης γίνεται ως εξής. Χορηγείται περόσκια γραφικό από ρινογαστρικό καθετήρα και μάλιστα όταν τοποθετείται ο ρινογαστρικός καθετήρας αφαιρούνται και πάρα πολλά υγρά. Και στην ουσία τι γίνεται, έχουμε μείωση του ειδήματος με διαπίδηση υγρού στον αυλό και αύξηση του περισταλτισμού του εντέρου. Πολύ προσοχή σε ισχυμίες όμως. Ερχόμαστε, φεύγουμε δηλαδή από το έντερο και ερχόμαστε στα πιο συμβαγή όργανα. Τι γίνεται με το πρωτόκολλο της οξείας παγκρεατίτιδας. Η οξεία παγκρεατίτιδα προσεγγίζεται συνήθως με την τριφασική. Εδώ δεν θα χρησιμοποιήσουμε τριφασική, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την αρτηριακή φάση και την πηλαία φάση. Και αυτό γιατί θέλουμε να δούμε τον εμπλουτισμό. Το βασικό όμως είναι ποιο, ότι θα πρέπει να χορηγήσουμε από το στόμα, όχι γαστρογραφίνη, αλλά θα πρέπει να χορηγήσουμε νερό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα την γαστροδωδεκαδακτυλική περιοχή η οποία μας ενδιαφέρει. Τι πρωτόκολλο ακολουθούμε στην αξονική σκολικοειδούς απόφυσης. Έρχεται ο χειρουργός, μας λέει έχω μια πιθανή σκολικοειδίτιδα. Τι κάνω. Αρχικά λέγαμε δίνουμε σκιαγραφικό μέσο από το στόμα και περιμένουμε. Όμως παρατηρήθηκε, όχι από εμάς, παρατηρήθηκε από πρωτόκολλα τα οποία έχουν γίνει, ότι δεν προσέφερε τίποτα στην διάγνωση η χορήγηση από το στόμα το σκιαγραφικό. Κάθε άλλο, όταν χορηγούνταν σκιαγραφικό και περιμένανε, γιατί για να φτάσει στο τυφλό χρειάζεται περίπου 120 λεπτά, και περιμένανε να φτάσει μέχρι το τυφλό, αυξανόταν και ο κίνδυνος διάκρισης. Επομένως και στην αξονική της κολικοειδούς απόφυσης η χορήγηση περόσκια γραφικού δεν είναι απαραίτητη. Οι αγγειακοί ασθενείς είναι μια άλλη μεγάλη κατηγορία η οποία εμφανίζονται με οξία κοιλία. Πολύ ειδική οξία κοιλία γιατί είναι μια οξία κοιλία με αντανάκλαση στη ράχη, έχουν έντονη υπόταση. Εδώ πάλι ακολουθούμε ένα διαφορετικό πρωτόκολλο. Δεν κάνουμε μια απλή αξονική κοιλία, κάνουμε μια CT αγγειογραφία που έχει τις τρεις φάσεις, δηλαδή την μη χορήγηση σκιαγραφικού, την αρτηριακή φάση και την καθυστερημένη φάση. Σε τι μας βοηθάει η μη χορήγηση του σκιαστικού, οι πρώτες δηλαδή λήψεις, μας βοηθάνε ουσιαστικά στο να δούμε αν υπάρχει ένα ενδοτυχωματικό αιμάτωμα, όπως επίσης και σε ασθενείς, στους οποίους υποπτευόμαστε ενεργό αιμορραγή. Επομένως, αφού έχουμε σχηματίσει το πότε, το πώς, τελικά γιατί, τι είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που αφορούν το κοιλιακό άλγος και κάποιες από αυτές είναι απειλητικές για τη ζωή. Πρέπει να οδηγηθεί δηλαδή ο ασθενής άμεσα στο χειρουργείο ή σε μια σωστή παρακολούθηση και είναι και κάποιες άλλες οι οποίες από μόνες τους αυτοπεριορίζονται. Οπότε εκεί είναι που θα πρέπει να δώσει ερώτημα η αξονική τομογραφία. Θα πρέπει να γίνεται ένας προσεκτικός έλεγχος που θα αφορά τα γενικά παθολογικά σημεία, ακτινολογικά παθολογικά σημεία. Και αυτά είναι η φλεγμονήση του λίπους, η πάχυση του τυχώματος των εντερικών ελλείκων, η παρουσία ελεύθερου υγρού και ελεύθερου αέρα. Όταν έχουμε φλεγμονήσει το περιτονεϊκό λίπος, επιπλοϊκή αποφυσίτιδα, στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βέλος. Είναι σαν να έχουμε ένα βέλος που να μας δείχνει και να μας λέει ότι ξέρετε λίγο πιο κάτω. Υπάρχει μια υποκείμενη νόσο σε μια γειτονική δομή. Επομένως, πάντοτε τα μάτια μας ανοιχτά για το τι γίνεται με το περιτονεϊκό λίπος. Ο ελεύθερος αέρας στην κοιλία, ούτως ή άλλως μπορούμε να τον αναδείξουμε και από την αξονική τομογραφία. Τα κύρια αίτια είναι η διάτρηση του έλκους και η οξία κολπωματίτιδα με διάτρηση. Είναι πολύ σημαντική. Μπαίνουν χειρουργείο αρκετές φορές ανάλογα με την ποσότητα του αέρα και με την ποσότητα του υγρού. Είχαμε λοιπόν πρόσφατο περιστατικό, στο οποίο υπήρχε αρκετός ελεύθερος αέρας μέσα στην κοιλιακή χώρα, αρκετά μεγάλη ασχητική συλλογή. Παρατηρήσαμε ότι το σημείο στο οποίο ουσιαστικά χάναμε, θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν το σημείο της διάτρησης, ήταν παρακείμενο του βολού του δεκαδακτύλου και ήταν ένας ασθενής ο οποίος λόγω έντονου άλγου στην νοσηλική μοίρα έπαιρνε μεσουλίτ. Ένα άλλο σημείο από τα γενικά κτηνολογικά σημεία είναι η πάχυση του τυχώματος του εντέρου. Και αυτό γιατί θα υποδείξει φλεγμονή, θα υποδείξει όγκο, κυρίως όταν είναι σε εντερικές έλικες λεκτού εντέρου και δούμε παχύ τύχωμα, τότε πηγαίνουμε περισσότερο προς φλεγμονές, καθώς οι όγκοι στο λεπτό έντερο δεν είναι τόσο συχνοί. Αντίθετα, όταν δούμε πάχυση τμήματος του παχαίους εντέρου, θα πρέπει να αποκλείσουμε σε δεύτερο χρόνο το νεόπλασμα. Η πιο συχνή λοιπόν αιτία
απάχυνσης του χώματος είναι η φλεγμονή. Και έρχεται πολύ πιο κάτω η ισχυμία και ευτυχώς έρχεται πιο χαμηλά η ισχυμία. Οπότε μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονώδη νόσο, σε αιμάτωμα σε έλικα του λεπτού εντέρου ή σε ισχυμία εντερικών ελίκων λόγω στραγγαλισμού. Είχαμε πάχυνση στις έλικες του λεπτού εντέρου, πάχυνση σε έλικες του παχαίου εντέρου, είμαστε στο ανιό. Βλέπουμε την έντονη την παρουσία των υγρών, βλέπουμε το μεσεντέριο το οποίο είναι ρυπαρό, υπάρχει μία στάση, πρόκειται για μία ισχυμία, βαριά ισχυμία λεπτού εντέρου, αφαιρέθηκε ένα μεγάλο τμήμα του εντέρου του ασθενούς, λόγω νομίζω φλεβικής απόφραξης ήταν αυτή. Επίσης θα πρέπει να παρατηρήσουμε και άλλες οντότητες όπως η ουρολιθίαση, η οποία και αυτή ευθύνεται για έντονο πόνο. Και όπως είπαμε, πάντοτε ελέγχουμε για ρήξη ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής. Τα περισσότερα ανεβρίσματα εμφανίζουν ρήξη και αιμορραγία αριστερά οπισθοπεριτοναϊκά, με την κλασική τριάδα. Υπόταση, σιρήσουσα μάζα, πόνο στην οσφή. Και επειδή έχουμε αυτή την κλασική τριάδα, έχουμε μια άλλη απεικονιστική προσέγγιση αυτών των ασθενών. Περίπτωση ρήξης μεγάλου ανεβρίσματος της κοιλιακής αορτής, με επέκταση οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα και μάλιστα μπορούσαμε να δούμε και το σημείο της ρήξης. Επομένως, οι ασθενείς με οξία κοιλία, ο πύχης της σωστής διάγνωσης είναι ψηλά. Και η διάγνωση έχει μεγάλη βαρύτητα για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο ασθενής. Μία προτινόμενη προσέγγιση είναι πρώτα αποκλείουμε την πιο συχνή πάθηση. Πηγαίνουμε δηλαδή στατιστικά. Πηγαίνουμε μεν στατιστικά, αλλά ελέγχουμε και όλη την κοιλιά. Δεν χάνουμε το δάσος για να εντοπίσουμε το δέντρο. Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, και αυτό αφορά κυρίως τις τραυματικές περιπτώσεις, τα καλάρα κριτήρια. Είναι σωστό να ακτινοβολήσουμε, είναι σωστό να έχουμε μια απεικόνηση, αλλά θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φθολοί, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος του εξεταζόμενου. Ένα περιστατικό τελευταίο για να κλείσω. Ήρθε μια ακτινογραφία, φαινόταν ελεύθερος αέρας. Κάναμε αξονική τομογραφία, η εικόνα ήταν τρομακτική σχεδόν. Γιατί υπήρχε αέρας στο τείχομα, υπήρχε αέρας ελεύθερος, υπήρχε αέρας στο μεσεντέριο, υπήρχε αέρας σε μικρά φλεβικά στελέχη. Φωνάξαμε τους χειρουργούς, είπαμε έχουμε μια μεγάλη διάκριση. Αυτό που μας απάντησαν είναι, μα εμείς έχουμε έναν ήρεμο ασθενή. Η κοιλιά είναι ήρεμη, έχει έρθει μόνο με μέτους, αλλά με αυτή την εικόνα πρέπει να χειρουργηθεί. Μπήκαν χειρουργείο και τελικά ήταν καλοήθης πνευμάτωση του εντέρου, ήταν ρήξη κολπωμάτων της νύστιδας. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια ομάδα. Είμαστε πάντοτε μια ομάδα και στην περίπτωση των επιγόντων περιστατικών αυτή η ομάδα πρέπει να λειτουργεί πάρα πολύ σφιχτά, ούτως ώστε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα υπέρ του ασθενούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως από τους παρεμπιπτόντες κάποιος είχε συνάδελφος κάποια ερώτηση. Γιάννη, εγώ ήθελα να δώσω συγχαρητήρια γιατί ήταν εντυπωσιακή η παρουσίαση. Πραγματικά αυτό είναι που λέμε μάχημη ακτινολογία. Και δυστυχώς ένα από τα πραγματικά τα προβλήματα που έχουμε και στην εφημερία είναι αυτό το που είπε στην αρχή η Σοφία. Ζητάνε ανεξέλεγκτα εξετάσεις. Μέσα στις πολλές που ζητάνε μπορεί να χαθεί κάτι σημαντικό διότι πιεζόμαστε από θέμα χρόνου. Και εσύ, Γιάννη, το ζεις καθημερινά στις εφημερίες σου. Η τήρηση αυστηρών πρωτοκόλων, το τι ζητάνε και τι εκτελείται, είναι το δυσκολότερο θέμα ενός ακτινολόγου, γιατί πολλές φορές έχει να κάνει με διηγευόμενους άλλων ειδικοτήτων και οι οποίοι κρύβονται πίσω από την επιθυμία ενός επιμελητή να μην εκτιμήσει τον ασθενή προηγουμένως, αλλά αφού γίνει και αξιολογική τομογραφία. Και γι' αυτό έχουμε αυτό τον αυξημένο φόρτο εργασίας. Η τήρηση μόνο των πρωτοκόλων που ξεκίνησε και στο τμήμα μας και σιγά σιγά τόνισε, νομίζω, έχει να κάνει περισσότερο με το κύρος του ακτινολόγου εφημερίας και το πόσο πραγματικά θέλει να πάρει την ευθύνη μιας απόφασης για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και πότε θα γίνει, όλα τα ερωτήματα που έθεσε η Σοφία. Και νομίζω ότι αν δεν μπορέσει ο ακτινολόγος να πάρει αυτή την ευθύνη, τότε θα υποφέρει όλο το τμήμα. Ευχαριστώ και πάλι πάντως, Σοφία, συγχαρητήρια και περιμένω να δούμε και περιστατικά, φαντάζομαι. Ναι, τα περιστατικά μας είναι εξίσου εντυπωσιακά και είναι εντυπωσιακά γιατί όπως και εσείς και εμείς είμαστε ένα μεγάλο νοσοκομείο
Τα επίγοντα τα οποία έρχονται σε κάθε γενική εφημερία είναι πολλά, σε σημείο που δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν τόσο πολλά, μακάρι να μην ήταν τόσο βαριά. Δυστυχώς δεν ξέραμε τι να επιλέξουμε. Εδώ μας βοήθησε πολύ ο Κωνσταντίνος και ως παλιός ειδικευόμενος και με εμπειρία μέσα στο τμήμα και με εμπειρία μέσα στα επίγοντα περιστατικά. Οπότε δίνω τη σκητάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σοφία. Δεν πήρα. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κυριάκου, είμαι ειδικευόμενος γιατρός ακτινολόγος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ και τον κύριο καθηγητά και την κυρία Παπαϊωάννου για την ευκαιρία που μου δίνεται να παρουσιάσω αυτά τα περιστατικά, τα οποία είναι περιστατικά που έφτασαν στο νοσοκομείο μας, μέρες Γενικής Εφημερίας, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στο τμήμα επιγόντων. Προσπαθήσαμε να διαλέξουμε ενδιαφέροντα περιστατικά και όπως θα δείτε, είναι όλα περιστατικά τα οποία χρήζουν και άμεση διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση. Πάμε κατευθείαν στον πρώτο ασθενή, η οποία είναι γυναίκα 72 ετών, που προσήλθε στο τμήμα εργών των περιστατικών λόγω εμπειρέτου έως και 38, με συνοδό κοιλιακό άλγος που δεν υφίεται με τη λήψη αναλυτικών. Από το ιστορικό της είχε μια γνωστή εντοπομάτωση. Από την κλινική εξέταση, μια κοιλιά μαλακή και ευπίεστη, με ευαισθησία στον αριστερό λαγόνιο βόθρο και στο υποάστριο, με σημείο περί των αισμού. Τα εργαστηριακά της είχε ψηλά λευκά με 14.000 λευκά και αυξημένη σε ΑΠΕ. Πάμε τις εικόνες. Θα στρέψω την προσοχή σας στον αριστερό αγώνιο βόθρο και στο σιγμοειδές, το οποίο, όπως βλέπουμε, έχει μπόλικα εκορπώματα. Επίσης, έχει μία πάχυνση του τυχώματός του, έχει μία υπέρπτυχνη απεικόνηση και έχει και μία ρήπανση πέριξη του εντέρου. Δέστε πόσα εκορπώματα υπάρχουν. Καθώς κατεβαίνουμε αυτούς προς τα κάτω, σε γειτνιάζουσα θέση βλέπουμε μία συλλογή. Μία συλλογή η οποία έχει υγραερικό επίπεδο και έχει και τυχώματα τα οποία εμπλουτίζονται. Εδώ μιλάμε για μία από τις επιπλοκές της εκορπωματίτητας. Προφανέστατα από πολλαπλά εκορπώματα, η κλινική εικόνα της ασθενούς, όλα δείχνουν και τα απεικονιστικά ευρήματα, όλα δείχνουν για μία εκορπωματίτητα. Και αυτή είναι μία από τις επιπλοκές της, η οποία προήλθε μετά από μία ρήξη λόγω της φλεγμονής ενός από αυτών των εκορπωμάτων και την περιχαράκωσή της. Είναι πολύ σημαντικό εύρημα να το αναδείξουμε, γιατί αν αυτό το περιστατικό αντιμετωπιστεί μόνο συντηρητικά με εντοφλέβια αντιβίωση, η αντιβίωση δεν θα φτάσει σε αυτή την κοιλότητα και δεν θα φέρει την ίαση. Μία σκέψη είναι η διαδερμική παροχέτευση, ωστόσο εδώ είναι δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί είναι σε το βάθος θέση και είναι και μπροστά το σιγμοειδές. Και η άλλη αντιμετώπιση είναι φυσικά η χειρουργική αντιμετώπιση, που όντως αυτή η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου έγινε διάνοιξη και παροχέτευση της αυτοστομικής κοιλότητας, έγινε σιγμοειδεκτομή και δημιουργία στομίας. Η στομία δημιουργήθηκε για να δώσει την ευκαιρία στο έντερο να επανέλθει και να περάσει τη φλεγμονή. Είχε ομαλή μεραχειριακή πορεία και έλαβε εξιτήριο. Πάμε στο δεύτερο ασθενή, ο οποίος είναι 55 ετών, που προσήλθε στο τμήμα των περιστατικών λόγω άλλου δεξιού υποχοντρίου, με αντανάκλαση στη δεξιά σου οική χώρα από διημέρου και με εμπειρία των απορών. Από την κλινική εξέταση είχε διατεταμένη κοιλιά με ευαισθησία στο δεξιό υποχόντριο και με ένα τζορτάνο θετικό δεξιά. Από τα εργαστηριακά του είχε 21.000 λευκά και μια ΣΕΑΠΕ αυξημένη στο 13. Οι κλινικοί γιατροί που τον εξέτασαν ζήτησαν από εμάς τους κτηνολόγους ένα υπέρηχο ύπαρξη στα χοληφόρα και θέλαν να αποκλείσουν πιθανή κολοκυστήτητα από το άλογο στο δεξιό υποχόντριο. Παρόλο που δεν είχε διατεταμένα βιοχημικά, υπατικά βιοχημικά ή αποφρακτικά. Από το περιχωράφημα που ακολούθησε έδειξε μια έντονη λιπόδηση του ύπατος, ωστόσο μια χολιδόχο κύση η οποία δεν είχε ολολυθίαση, δεν είχε ευρήματα φλεγμονής και έχει και ένα τυπικό υπερηχογραφικό σημείο Μέρφη που κάποιος έλεγε ότι είναι και το πιο ειδικό ότι δεν μιλάμε για μια χολοκυστήτητα. Πάμε να δούμε τα απεικονιστικά ευρήματα. Είμαστε στην πηλαία φάση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ένα ύπατο που είναι αρκετά υπόπυκνο λόγω της έντονης λιπόδησης, όπως έδειξε και ο υπέρηχος. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, βλέπουμε μια χολή η οποία δεν έχει ιδιαίτερα ευρήματα. Το κομμάτι είναι των φυσιολογικών ορίων, δεν προσβάλλει το σκιαγραφικό, δεν έχει ιδιαίτερε συλλογέ γύρω. Ωστόσο, αν κατέβουμε λίγο πιο κάτω, υφυπατικά αρχίζει να φαίνεται μια συλλογή υγρού και μια ρήπανση στο λίπος. Αυτή η ρήπανση και αυτή η πάχυνση αυτή η ρήπανση συνεχίζεται στον πρόσωπο παρανεφρικό χώρο και έχουμε και μια πάχυνση τη πρόσωπη νεφρική περιτονία. Μπαίνοντας προς τα κάτω, βλέπουμε εδώ ένα μορφωματάκι, ένα σωληνοειδές μόρφωμα, το οποίο βλέπουμε να καταλήγει ακριβώς κάτω από την ηλιοτυφλική βαλβίδα. Και προφανέστατα αυτό είναι μια σκολικοειδής απόφυση, η οποία φλεγμένει και προκαλεί όλη αυτή την φλεγμονή στην περιοχή. Εφάπτεται με την πρόσια περινεφρική περιτονία
προς την Αφρική περιπονία και φτάνει μέχρι ψηλά, μέχρι πάνω, μέχρι κάτω από το ΥΠΑΡ, μέχρι από το, κάτω από το τμήμα 6 και 5 του ΥΠΑΤΟΥ. Άρα μιλάμε για μια σχολικοειδή απόθεση η οποία έχει οπισθοτεχνική πορεία και φλεγμένη. Για να δούμε και την Στεφανία ανασύνθεση. Συγγνώμη. Εδώ είναι η Στεφανία ανασύνθεση, η οποία είναι μια μη Στεφανία ανασύνθεση και δείχνει χαρακτηριστικά τη θέση της σχολικοειδής απόθεσης, της προηγουμένου σας σχολικοειδούς, η οποία είναι καταλήγει ακριβώς κάτω από το ΥΠΑ. Γι' αυτό και σε αυτόν τον ασθενή το κλινικό έβριμα έδειξε ότι εξωεποχόντριο, ήταν λίγο πιο ψηλά από ό,τι περιμένουμε από μια σχολικοειδή. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο που υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική σχολικοειδεκτομή, είχε ομαλή μεταχειρητική πορεία και έλαβε εξιτήριο. Πάμε στον τρίτο ασθενή, ο οποίος είναι άντρας 79 ετών που προσήλθε στο τμήμα παιδικών των περιστατικών, αιτιόμενος κοιλιακού άλογος και 4 επεισόδια εμέτωπο προείας. Από την ηλική του εξέταση είχε μια σκληρή κοιλιά με επικρουστική αμβλύτητα και διάχυτη ευαισθησία, κυρίως στην άνω κοιλιά. Τα εργαστηριακά του είχε τρανσαμιλασεμία, είχε υπεραμιλασεμία με αρκετά αυξημένη αμυλάση και μια λευκοκυτάρωση με 21.000 λευκά και 14 σε ΑΠΕ. Μόνο από την κλινική εξέταση και από τα εργαστηριακά μπορεί να τεθεί η διάγνωση της παγκρεατίτιδας, γιατί έχουμε τα δύο από τα τρία κριτήρια που χρειάζονται. Το τρίτο φυσικά είναι το απεικονιστικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, καλό είναι να μην γίνεται η απεικόνιση με την αξονική τις πρώτες μέρες. Και ο λόγος είναι ότι η πρόγνωση του ασθενούς εξαρτάται κυρίως από την συνοδό οργανική ή πολυοργανική ανεπάρκεια που γίνεται λόγω της παγκρεατίτιδας, ενώ και σε αυτό η απεικόνιση δεν έχει πολλά να προσφέρει. Αντιθέτως, μετά από 4-5 μέρες μπορεί να γίνει ξεκαθάριση αν μιλάμε για μια ειδηματώδης παγκρεατίτιδα ή αν μιλάμε για μια νεκρωτική παγκρεατίτιδα, η οποία νεκρωτική παγκρεατίτιδα σαφέστατα φέρει χειρότερη πρόγνωση, αυξημένη νοσηρότητα και αυξημένη θνησιμότητα. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό τον ασθενή, και ο κύριος λόγος που θέλω να περιμένουμε 5 μέρες είναι ότι στην αρχή, είναι λόγω των ειδημάτων που υπάρχουν στην περιοχή και των υγρών, μπορεί να μας ξεγελάσει και να δώσουμε ένα πάγκρεας ότι δεν εμπλουτίζεται, ενώ ήταν λόγω των υγρών. Σε αυτό τον ασθενή, η απεικόνιση έγινε τη δεύτερη μέρα νοσηλείας του. Και πάμε να δούμε τα απεικονιστικά ευρήματα. Εδώ βλέπουμε κατευθείαν ότι μπροστά από το ΥΠΑΡ έχουμε μπόλικο υγρό. Μπόλικο υγρό και γύρω από το σπίνα έχουμε λίγο υγράκι και σαφέστατα η διάγνωση της οξύς παγκρεατίτιδας φαίνεται και απεικονιστικά. Έχουμε ένα πάγκρεας το οποίο είναι ειδηματώδες, είναι υπόπυκνο, έχουν χαθεί οι λογώσεις του. Έχουμε μπόλικο υγρό στον οξυπεριτονεϊκό χώρο, εδώ στον προσωπερινεφρικό χώρο αριστερά και δεξιά. Έχουμε μια πάχυση της προσωπερινεφρικής περιτονίας και της οπίστιας. Έχουμε και μια χολιδοχοκίστη που φαίνεται ότι σαν εμπλουτίζεται λίγο το τύπωμα και να έχει λίγο περιλογιστικά υγρά. Σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις παγκρεατίτιδας να δούμε τα αγγεία, κυρίως τις φλέβες. Εδώ έχουμε την σπινική φλέβα και την μεσεντέρια φλέβα, οι οποίες και οι δύο φαίνονται ότι σκιαραφούνται καλά ο αγλός τους. Ωστόσο, αυτό που κάνει εντύπωση, δέστε πόσο ωραία σκιαγραφείται η ουρά του παγκρέατος και η κεφαλή του παγκρέατος. Φαίνεται ότι, συγγνώμη, πόσο ωραία εμπλουτίζεται. Ή μάλλον πόσο υπέρπυκνη φαίνεται. Είμαστε μετά από χορήγηση σκιαγραφικού. Και η κεφαλή του παγκρέατος φαίνεται υπέρπυκνη. Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα του παγκρέατος και ο αθιένας και το σώμα φαίνονται υπόπυκνα. Είμαστε σε μια πρώιμη φάση, δεν έχουν περάσει ακόμα οι 5 μέρες για να μπορούμε να θέσουμε την διάγνωση της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ωστόσο, αυτό έχει μια καλή πιθανότητα να εξελιχθεί σε νεκρωτική παγκρεατίτιδα. Επίσης, ένα άλλο έβριμα το οποίο είναι κάπως δυσίωνο είναι η παρουσία του πολύ παρουσία σχετικού υγρού. Αυτός ο ασθενής ήταν σε βεβαρημένη κατάσταση και αντιμετωπίστηκε στην χειρουργική κλινική, όπου νοσηλεύτηκε σε βεβαρημένη κατάσταση. Την τέταρτη μέρα της νοσηλείας του εμφάνισε επιδείνωση της αναπνευστικής του λειτουργίας. Λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης διασωληνώθηκε και κατά τη μεταφορά του στην ΜΕΘ εμφάνισε καρδιακή ανακοπή και κατέληξη. Πάμε στον επόμενο ασθενή, η οποία είναι γυναίκα 61 ετών, που προσλήφθηκε στο τμήμα παιδικών περιστατικών λόγω διάχυτου κοιλιακού άλογου και τροφοδών εμέτων από 5 ημέρου, χωρίς εμπίδατο, χωρίς διαρροικές κοινώσεις. Είχε ένα ατομικό ιστορικό ψυχιατρικής νόσου. Από την γλυκή εξέταση είχε μια σκληρή κοιλιά, διάχυτα επώδυνη, με λατωμένου συντερικού ύπου. Και από τα εργαστηριακά τη 24.000 λευκά, λευκοκυτάρωση και αυξημένη σε ΑΠΕ. Πάμε την εξέταση. Βλέπουμε περισκλινικά υγρό. Και περιπατικά. Δεν παίρνουμε προς τα κάτω. Έχουμε παθολογικές έλκες εντέρου. Αυτές οι έλκες είναι διατεταμένες. Και αν ακολουθήσει κανείς αυτές τις διατεταμένες εντερικές έλκες,
βλέπουμε ότι καταλήγουν σε αυτήν εδώ την εντερική έλικα, η οποία είναι σαφέστατα παθολογική, έχει υπαχυσμένο τείχωμα, έχει υπόπυκνο τείχωμα και σημαντικό τη ρύπανση όλη αυτή που έχει γύρω-γύρω το μεσεντέριο. Το μεσεντέριο αυτής της έλικας είναι αρκετά ρυπαρό. Επίσης υπάρχει υπόλοιπο ασκητικό υγρό στην περιοχή. Με αυτή την εικόνα κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτεί για την πιθανότητα ισχυμίας αυτής της έλικας. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο αίτιο που να προκαλεί αυτή την εικόνα. Αν δούμε τα αγκεία που την αιματώνουν, την άνω μεσεντέρια αρτηρία και φλέβα. Τώρα να δούμε την άνω μεσεντέρια. Συγγνώμη. Εδώ η άνω μεσεντέρια αρτηρία φαίνεται ότι σκιαγραφείται καλά. Αν την ακολουθήσει κάποιο μέχρι κάτω, όντως σκιαγραφείται καλά. Ωστόσο, η άνω μεσεντέρια φλέβα, εδώ στη συμβολή της με την σπληνική, δέστε πόσο υπόπυκνο είναι, έχουμε έλλειμμα πλήρωσης, έχουμε έλλειμμα σκιαγράφησης, το οποίο συνεχίζει και κάτω και όσο μπορούμε να το δούμε, φαίνεται ότι δεν σκιαγραφείται. Αυτό προφανώς είναι λόγω απόφραξης από κάποιο θρόμβο και ήταν και το αίτιο που προκάλεσε όλη αυτή την εικόνα στο έντερο. Αυτή η ασθενής οδηγήθηκε επιγόντως στο χειρουργείο. Δέστε πόσο σχετικό υγρό έχει. Αυτό είναι το σημείωμα. Οδηγήθηκε επίγοντα στο χειρουργείο, όπου αναγνωρίστηκε τμήμα του εντέρου μήκους περίπου 20% με εικόνα ισχυμίας και ακόμενης νέκρωσης. Ενεργήθηκε ατυματική εντερεκτομή και ηλιοειλική αναστόμωση. Είχε αμαλή μεταχειρητική πορεία και έλαβε εξιτήριο από αντιπληκτική αδοχή. Και εκκρεμεί βέβαια η διερεύνηση του αιτίου της θρόμωσης, που θα γίνει σε εξωτερική βάση με έλεγχο θρομβοφιλίας ή πιθανού νεοπλάσματος. Υπάρχει βέβαια και ιδιοπαθή θρόμβωση της άνω μεσεντερίου πλέμβης. Πάμε στον επόμενο ασθενή, 82 ετών, που προσήλθε στο τμήμα των περιστατικών λόγω διάχυτου κοιλιακού άλγους, να πούμε ένα ατομικό ιστορικό στεφανιάς νόσου, διπλού bypass, ανέβρισμα στην κοιλιακή αυτή και μια οστιακού πονοκύλη. Από την κλινική εξέταση είχε μια κοιλιά διάχυτα επώδυνη με λαττωμένου εσωτερικού ήχου, χωρίς ευρήματα περίσβησης της οστιακού πονοκύλης. Από τα εργαστηριακά του είχε πολύ αυξημένα λευκά, 24.000 λευκά, μια σε αφές το 25 και από τα αέρια αίματος αυξημένα γαλακτικά. Έχουμε και την ακτινογραφία θώρακος, ακτινογραφία κοιλίας, η οποία έγινε σε όρθια θέση. Βλέπουμε πολλαπλά υγραρικά επίπεδα κοιλίας σε όλη την κοιλιά. Χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα διαταμένες εντερικές έλικες. Πάμε να δούμε την φώνηση μου στην αξιονική. Βλέπουμε προς τα κάτω. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε παθολογικές εντερικές έλικες με διαφορετικό πρότυπο αυτή τη φορά. Θα στρέψουμε προσοχή σε αυτές εδώ τις έλικες. Δεν σε αυτή την έλικα εδώ. Δεν βλέπουμε σχεδόν καθόλου. Δεν βλέπουμε καθόλου τείχωμα. Είμαστε μετά την χορήγηση σκιαγραφικού και είμαστε στην κοιλαία φάση. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Για να δείτε λίγο πιο ψηλά αυτές τις έλικες, οι οποίες φαίνονται πιο φυσιολογικές, έχουν το εντερικό τείχωμα και προσλαμβάνει σκιαγραφικό. Σταδένουμε πιο κάτω, έχουμε εντερικές έλικες οι οποίες έχουν μέσα περιεχόμενο και μας επιτρέπουν να δούμε αυτές τις φυσαλίδες αέρα, οι οποίες είναι σε κατωφερέστερη θέση, φαίνεται να είναι κοντά στο. Θα να είναι στο τείχωμα του εντέρου. Και το ένα και το άλλο μας γύρουν την υποψία για πιθανή ισχυμία. Επίσης, αν δούμε το μεσεντέριο σε πιο ψηλή θέση, θέστε εδώ, έχουμε λίγο αέρα μέσα στο μεσεντέριο. Εδώ είναι μια φλέβα. Σε όλο αυτό, βέβαια, βοηθάει να χρησιμοποιήσουμε τα παράθυρα του πνεύμονα. Φαίνεται καλύτερα ο αέρας. Έχει και ένα ανέβρισμα της αορτής, το οποίο δεν φαίνεται να σχετίζεται. Και πάμε να δούμε αν έχουμε κάποιο αίτιο που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την πιθανή ισχυμία του εντέρου. Και όντως, αν δει κάποιος την άνω μεσεντέρια αρτηρία, αμέσως μετά την έκφυσή της, έχουμε απουσία σκιαγραφής του αυλού της. Το συνήθως είναι λόγω εμβόλων από κεντρικότερη θέση σε έδαφος αθρηματικών αλλοιώσεων. Δεν ήταν το μόνο έβριμα του ασθενή από το εντερικό σωλήνα. Δέστε το δεξιό νεφρό, έχει αυτές τις σφινοειδού σχήματος περιοχές που έχουν δημιουργηθεί λόγω ισχυμικού εμφράχτου. Και αν δούμε και την αρτηρία του νεφρού, εδώ έχει μια επικουρική αρτηρία ο δεξιός νεφρός, η οποία βγαίνει στο ύψος της άνω μεσεντερίου αρτηρίας και φαίνεται ότι σκιαγραφείται καλά. Η κύρια ωστόσο αρτηρία του νεφρού, η οποία είναι σε αυτό εδώ το ύψος, δεν φαίνεται καλή σκιαγράφηση του αυλού της και αυτή επομένως έχει έλλειμμα σκιαγράφησης. Και ακόμη ένα έβριμα σε αυτόν τον ασθενή. Αν δούμε την αορτή μέχρι κάτω, μετά τον διχασμό της, εδώ είμαστε στην έξω λαγόνια αρτηρία, η οποία ούτε αυτή σκιαγραφείται. Εδώ έχουμε την αρχική εικόνα της οστιοπονοκύλης, όπως αναφέραμε.
Οδηγήθηκε επιγόντως στο χειρουργείο, όπου αναγνωρίστηκε η ισχυμία σε πολύ μεγάλο μέρος μήκος λεπτού εντέρου. Διενεργήθηκε θρομπεκτομία στην άνομες εντέρια αρτηρία, εντερεκτομία σε υγιή όρια, περίπου 2 μέτρα ανίστητας, έλκας, συνίστητας και ηλαιού αφαιρέθηκαν. Έγινε τηλικίνηση στην τοστομία και ανάταξη της οσχεύου γονοκύλης. Ακολούθησε νοσηλεία στη ΜΕΘ, σταδιακά βελτιώθηκε και έλαβε εξιτήριο. Στον έκτο ασθενή πάμε, που είναι άντρα 42 ετών, που προσήλθε σε πρώτο μήνα τον περιστατικό λόγω εθνιδίου κοιλιακού άλγους από διόρου. Ανέφερε προηγούμενη ενόχληση από 10 ώρου και 2 συνοδάκια εισόδια τροφοδών ημέτων. Από το ιστορικό του είχε λήψει μεσουλίτ από 10 ημέρου λόγω άλγους στην ομουσού. Το μεσουλίτ είναι ένα μίσο με αναλγητική δράση. Στην θηλυκή εξέταση είχε μια διατεταμένη κοιλιά, επώδυνη και σε σύσπαση, κυρίως στο δεξιό υποχόνδυρο. Και τα εργαστηριακά του είχε αυξημένη λευκοκυτάρωση. Πάμε να δούμε την εξέταση. Αμέσως βλέπουμε ότι μπροστά από το ύπαρ έχουμε ελεύθερο αέρα. Ελεύθερο αέρα έχουμε και δίπλα από τον αριστερό λόγο του ύπατος, στον φλεβώδη σύνδεσμο, στην πύλη του ύπατος. Εδώ είμαστε στην περιοχή του υπατογαστρικού συνδέσμου, που δείτε πόσα υγρά έχουμε. Και προφανέστατα και λόγω της περιοχής του άλγους και λόγω του ιστορικού τους, κάποιος πρέπει να σκεφτεί σαν πιθανή ρήξη για την παρουσία του παρουσία αέρα στο περιτόνιο. Περιτόνιο, ευχαριστώ. Την ρήξη πιθανού έλκους στην περιοχή του στομάχου ή στο 12 δάχτυλο. Και όντως, δέστε εδώ το βλενογόνο του 12 δάχτυλου, ότι φαίνεται εμπλουτίζεται, είναι και ταχυσμένος και σε αυτή ακριβώς την περιοχή φαίνεται μια υπόκειμη περιοχή. Το μεταφέραμε αυτό στους χειρουργούς, δώσαμε σαν πιθανή αιτία ρήξης έλκος στον βολβό του 12 δαχτύλου και όντως, αφού οδηγήθηκε επιγόντως στο χειρουργείο, αυτή ήταν η αιτία. Αναγνωρίστηκε διετρένων έλκος στον βολβό του 12 δαχτύλου, διενεργήθηκε συραφή της διάκρισης, μεταχειρητικά εμφάνισε κάποια πυρατικά κύματα που αντιμετωπίστηκαν με ενδοφεύρια αντιπυρετική αγωγή, βελτιώθηκε και έλαβε εξιτήριο. Επόμενος ασθενής που είναι άντρας 44 ετών, που προσήλθε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών λόγω κοιλιακού άλγους, εμέτους και διαρροϊκές κενώσεις. Από τη κλινική εξέταση είχε μια διάχυτα επώδυνη κοιλιά με ευαισθησία στη ψηλάφιση. Από τα εργαστηριακά του είχε λευκοκυτάρωση με 21.000 λευκά. Πάμε να δούμε την εξέταση. Με σαφέστατα παθολογικές έλκες εταίρου, με διατεταμένες, με υπόπικνα πτυχώματα και ρήπαρση στο μεσεντέριο. Όπως είπαμε και πριν, ρήπαρση στο μεσεντέριο μας έχει υποψία για πιθανή ισχυμία. Αν ακολουθήσουμε τις έλκες προς τα κάτω, ψάχνουμε για πιθανό σημείο μετάπτωσης και όντως, αν δει κάποιος με προσοχή την εξέταση, αυτό το σημείο μετάπτωσης είναι κάπως αυτό εδώ το ύψος, το οποίο γύρω κοντά γυρνιάζει αυτή εδώ η έλκα, ή μάλλον αυτό εδώ το σωληνοειδές μόρφωμα, το οποίο αν το ακολουθήσει κανείς, φαίνεται ότι καταλήγει σε αυτήν εδώ την περιοχή με τυφλό άκρο. Και σε αυτό το μόρφωμα, σε αυτό το σωνέδες μόρφωμα έχουμε ευρήματα πιθανής ισχυμίας. Δέστε αυτές τις ψαλίδες, είναι πολύ περιφερικά. Υπάρχει πιθανότητα να βρίσκονται στο τείχωμα και επίσης και το τείχωμα εδώ δεν εμπλουτίζεται πάρα πολύ καλά. Είμαστε στην περιοχή του δεξιού λαγωνίου βόθρου. Σωστά κάποιος θα σκεφτεί μήπως είναι μια σχολικοειδίτιδα. Όμως δεν ήταν μια σχολικοειδίτιδα, καθώς η σχολικοειδή βλέπουμε εδώ κάτω, μικρή, με παρουσία αέρα στο τείχωμά της και καταλήγει στην περιοχή του στο τυφλό, ο οποίος βρίσκεται σε πιο χαμηλή θέση. Κάπου εδώ είναι και η ηλιοτυπική βαλμίδα. Επομένως, είμαστε με μια τυφλή ισονοειδής μόρφωμα στην περιοχή του δεξιολαγωνίου βόθρου. Εγείραμε την υποψία για πιθανή μεκέλιο απόφυση, η οποία έχει προκαλέσει όλη αυτή την περίσφυξη στις έλικες και έχουμε και ευρήματα απόμενης ισχυμίας. Ο ασθενής οδηγήθηκε επιγόντως στο χειρουργείο. Άλλο δυσίωνο έβριμα είναι η παρουσία σχετικής συλλογής. Έχουμε μόλι και τη σχετική συλλογή. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου αναγνωρίστηκε διατεταμένο τμήμα λεπτού εντέρου με ισχυμικές αλλοιώσεις. Έτειο της διάτασης και της ισχυμίας ήταν η περίσφυξη επί της μεκελίου απόψης, η οποία ήταν επίσης συστημική. Έγινε ανεπιτυχής προσπάθεια επανεμάτωσης του εντέρου και πραγματοποιήθηκε τμήματική εντερεκτομή μήκους 50 εκατοστών και εντεροεντερική αναστόμωση. Είχε ομαλή μεταχειρητική πορεία και έλαβε εξιτήριο. Πάμε και στο τελευταίο μας ασθενή, ο οποίος είναι ο ίδιος ασθενής 2 χρόνια αργότερα, σε ηλικία 45 χρονών, που προσέρχεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας λόγω κοιλιακού άλγους από ορών στην αριστερή ανοκοιλία. Από το χειρουργικό ιστορικό του ήταν η τμηματεκτομή της νεκρωμένης έλκας του λεπτού εντέρου λόγω περίσφυξης επιμεκελίου απόφυσης. Και από την κλινική εξέταση είχε ένα διάχυτο κοιλιακό άλγος έντονο στο επιγάστριο. Από τα εργαστηριακά του μια ήπια λευκοκυτάρωση. Πάμε να δούμε τις εικόνες. Δέστε τα παθολογικές έλκες λεπτού εντέρου, διατεταμένες. Ωστόσο, αυτή τη φορά, δέστε πόσο ωραία βλέπουμε το τείχωμα. Αν ακολουθήσουμε αυτές τις έλκες, ψάχνουμε για πιθανό σημείο
μετάπτωσης και όντως αν πούμε με προσοχή, όλες αυτές οι έλκες φαίνεται ότι ξεκινάνε και υπάρχει ένα σημείο μετάπτωσης κάπου εδώ. Δεν βλέπουμε κάποιο έπιο, κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι εδώ υπάρχει μια συνθετική ταινία. Σε περιπτώσεις ηλαιού και γενικά όποτε έχουμε να κάνουμε με το λεπτό έντερο, καλό είναι να κάνουμε για στεφανιέμφωνα συνθέσεις. Δέστε εδώ την περιοχή της εντεροεντερικής αναστόμωσης από το προηγούμενο του χειρουργείου. Πάμε να δούμε τις στεφανιέμφωνα συνθέσεις. Δέστε εδώ την τραπέζια εντερική έλικα, η οποία κάνει ένα κύκλο και καταλήγει στο ίδιο σχεδόν σημείο. Και σε αυτό το σημείο ήταν η περιοχή όπου συμπιεζόταν. Αυτή εδώ η έλικα είναι η πιο εγγύης έλικα, η οποία και αυτή είναι διατεταμένη. Εδώ επομένως μιλάμε για μια έλικα εντέρου η οποία είναι, συμπιέζεται σε δύο σημεία στην πορεία της. Είναι αυτό που λέμε κλειστή εντερική έλικα και ιδίως όταν βγαίνει και από το ίδιο σημείο υπάρχει και περίπτωση συστροφής και η παροχή αίματος μπορεί να επηρεαστεί και από στο έντερο, μπορεί να επηρεαστεί και από τη μεγάλη διάταση και από το πιθανό στραγγαλισμό των αγγείων σε αυτή την μικρή περιοχή από που βγαίνουν. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερη ρήπανση στο μεσεντέριο. Σαφέστατα είναι μια επίγονη κατάσταση και αυτή και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα για να μην οδηγήσει σε νέκρωση. Οδηγήθηκε επιγόντως το. Συγγνώμη. Οδηγήθηκε επιγόντως στο χειρουργείο, όπου αναγνωρίστηκε έντονη ζευγαμένη συσταχθή ακλειστή εντερική έλκα δίκαινο ΩΜΕΓΑ. Αυτό το γράμμα ΩΜΕΓΑ είναι χαρακτηριστικό. Αυτή είναι ακριβώς η εικόνα που βλέπουμε. Περί συμφυτικής ταινίας μεταξύ πτυχών του μεσεντερίου. Έγινε λύση της συμφυτικής ταινίας και απελευθέρωση της έλκας, η οποία κρίθηκε βιώσιμη. Ακολούθησε λύση πολλαπλών άλλων συμφύσεων που υπήρχαν. Είχε μια ομαλή μεταχειρητική πορεία και έλαβε εξιτήριο. Αυτά ήταν τα περιστατικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική επιλογή γραφικών αντιμετωπίσεων. Πάντα έχει ένα suspense η εξαιρετική. Δεν ξέρει τι μου κάνει. Και εμεί το ζούμε καλά, ιδιαίτερα στι εφημερίδε μα. Υπάρχει κάτι που θέλει να σχολιάσει, να ρωτήσει κάποιον ορισμένο διαδικτυακά ή εκεί παρουσία. Ευχαριστώ πολύ, Παϊράνο, την κυρία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε αυτού που είναι στην κυρία, για αυτού του καινούργια πράγματα, τα οποία θα μα τα μεταφέρουν οι ωραίοι. Να είστε καλά. Γεια σα.